μπορείς να ρωτάνε τι επάγγελμα κάνεις, λες. Ασχολούμαι με την τέχνη. Ναι. Εικαστικός. Και αποφεύγω το καλλιτέχνης. Για ποιο λόγο? Αποφεύγω το καλλιτέχνης γιατί είναι μια παρεξηγημένη έννοια για αυτούς που δεν γνωρίζουν την τέχνη. Δηλαδή, συνήθως καλλιτέχνες λέμε στην Ελλάδα τους τραγουδιστές και διάφορους που δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με αυτό που κάνω εγώ. Ή από την άλλη μεριά, όταν λες καλλιτέχνης, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν κουλτουριάρης, μποέμ, κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι. Όσο για μένα, θεωρώ μεγάλη υπόθεση του να ονομάσω τον εαυτό σου καλλιτέχνη και δεν μπορώ να ονομάσω τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Τι ηλικία βγήκε στο δρόμο και άρχισε να. Στην Καλλιθέα, ας πούμε, που μεγάλωσα, από 14 χρόνων ήμασταν έξω. Μαζευόμασταν στο Κουκάκι, μαζευόμασταν στο Κολονό, μαζευόμασταν διάφοροι. Και τι κάνατε? Πιο πολύ προσπαθούσαμε να κάνουμε μια, έτσι όπως το βλέπω τώρα, μια σύγχρονη έτσι, δομή καφενείου. Να πούμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα, να ανταλλάξουμε τα κοινά μας ερεθίσματα. Γράφαμε στους στίχους διάφορα. Όχι σε επίπεδο γκραφίτι τόσο, όσο σε επίπεδο tag. Δηλαδή το ποιος είσαι, το τι κάνεις και όχι ότι καταλάβαινες τι κάνεις. Απλά ήταν μια αφορμή αυτό το πράγμα να νιώσεις ότι επαναστατείς με έναν τρόπο που δεν ήξερες ακριβώς τι και πώς. Αναφέρθηκες σε δύο όρους, tag και γκραφίτι. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Το γκραφίτι συνέχει μέσα το tag. Το tag είναι μια μορφή ονόματος, η οποία ουσιαστικά εκφράζει είτε τον δημιουργό, δηλαδή τον εκφραστή, είτε τον graffiti writer, είτε το crew του, είτε σηματοδοτεί κάποια περιοχή ή κάποια έννοια, αλλά επιτοπλίστων είναι το όνομα αυτού που γράφει. Για όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε τίποτα για την τέχνη του graffiti, και βλέπουμε στους δρόμους της Αθήνας το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε σε κάποιους τοίχους κάποια έργα τα οποία πράγματι μοιάζουν σαν ζωγραφιές. Mm-hmm. Έχουν μία αισθητική, έχουν κάτι να μας πούνε. Βλέπω όμως και σε πάρα πολλά σημεία σε τοίχους κάτι που ούτε καν μπορούμε να το διαβάσουμε και φαίνεται σαν μία μουτζούρα εκείνη τη στιγμή. Και τα δύο είναι άποψη, είναι έκφραση, είναι τέχνη. Ναι, είναι μία μορφή τέχνης. Ναι, είναι άποψη γιατί χαρακτηρίζει το στυλ αυτού που γράφει. Και όσο πιο επιτηδευμένο, ελεύθερο, άμεσο, γρήγορο είναι, αυτό χαρακτηρίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να υπάρχουν όμως, να υπάρχει και ένα όριο στο που επιλέγει ο καθένας να εκφραστεί μέσω αυτής της τέχνης? Δηλαδή, μπορώ να πάρω ένα σπρέι και να πάω να κάνω ένα tag στην Ακρόπολη? Μερικά πράγματα πρέπει να μάθεις να τα σέβεσαι. Οφείλεις να μάθεις να τα σέβεσαι. Εάν όλοι ξέρανε πόσο δύσκολο είναι να λιάνεις ένα μάρμαρο, να γράψεις σε μια πέτρα επάνω, με οποιοδήποτε μέσο, δεν θα τολμούσαν να σηκώσουν το χέρι τους, να ρίξουν το σπρέι σε εκείνο το μάρμαρο, σε εκείνο το μνημείο. Γιατί αυτό το πράγμα έχει απίστευτο κόπο, έχει απίστευτη δουλειά. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που σαφώς πρέπει να τα σεβαστούμε. Για τη δική μου εκτίμηση, θα έλεγα το εξής: όποιος βρεθεί να ρίχνει σπρέι σε γλυπτό, να πάει ένα μήνα να δουλέψει λιθοξός. Να τον βάλουν σαν κοινωνική καταναγκαστική εργασία, όχι να φτιάξει γλυπτά, να λιένει πέτρες, να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να λιάνει τις πέτρες. Σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, που πράγματι βλέπουμε αριστουργήματα στους δρόμους, στους τοίχους, βλέπουμε μουτζούρες, που λέω εγώ. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχεις περάσει από τα στενά που είναι οι μουτζούρες. Γιατί η μουτζούρα είναι η πρωτόλια και πριμιτιβιστική αρχιτυπική δομή του γκραφίτι και ξεκινάς από εκεί. Άμα δεν έχεις υπογράψει, δεν έχεις άποψη για οτιδήποτε άλλο. Εσύ ξεκίνησες από street art, σπούδασες. Και έφυγες μετά πολλά χρόνια έξω. Γιατί αποφάσισες να σπουδάσεις κάτι που υποθέτω στην αρχή απλά ήταν σαν χόμπι, ήταν σαν ένα μέσο έκφρασης? Συνειδητοποίησα ότι η τέχνη δεν είναι επάγγελμα. Συνειδητοποίησα ότι η τέχνη είναι στάση ζωής. Και είναι ένα πεδίο ανάγνωσης του κόσμου
το οποίο σου δίνει φοβερές προεκτάσεις, φιλοσοφικές, επιστημονικές, νοησιαρχικές, κινηστητικές, πες το πώς θέλεις. Δηλαδή είτε σε performance, είτε σε happening, είτε σε δυσδιάστατα υλικά, είτε σε αντικείμενα, οτιδήποτε. Ο λόγος ο οποίος επέλεξα εγώ να ασχοληθώ με την τέχνη είναι γιατί θέλω να διαχειριστώ τις ιδέες μου με τρόπο τέτοιο που ως μορφές να βιώνουν τη λιγότερη δυνατή έκπτωσή τους. Εσύ γιατί γύρισες στην Ελλάδα από το Βερολίνο? Θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω και μέρος της δουλειάς μου, επειδή είναι οι τοιχογραφίες και η street art, μία από τις δηλαδή, εκφάνσεις της διάθεσής μου προς τον κόσμο, είναι γιατί μπορώ να επικοινωνήσω με τον οποιονδήποτε μέσω του τοίχου. Όσο είσαι μέσα στην Ελλάδα, οι αξίες σου είναι, όπως είπα προηγουμένως, είναι ηλεκτρονιστικές, είναι το χρήμα. Αυτή τη στιγμή, επιτέλους, καταλαβαίνουμε ότι το χρήμα δεν είναι η αξία. Πρέπει να αναπτύξουμε ξανά καινούριες αξίες, να αναδιοργανώσουμε τον κόσμο των εικόνων και αν θέλεις την προσωπική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας, είναι να συγκεντρωθεί. Ελλάδα εναντίον Ελλήνων. Είναι ένα έργο που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή, όπως τη ζήσαμε από τους δρόμους, όπως τη ζήσαμε από τις πλατείες. Είναι η ελληνική σημαία και τα δώρα που μας άφησε η κοινωνία, δακρυγόνα, κροτουλάμψεις. Το όνομα τι σημαίνει? Χαρακτηρίζει ακριβώς την ίδια την εποχή. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εναντίον των Ελλήνων. Το έχουμε δει στους δρόμους της Αθήνας το συγκεκριμένο έργο. Σε διάφορους δρόμους, στο Κουκάκι, στο Κολονάκι, στο Μουσείο της Ακρόπολης απ' έξω, σε διάφορα σημεία έχει παίξει. Είναι λοιπόν μια μορφή street art. Mm-hmm. Δημιουργεί ο εικαστικός ένα έργο στο χώρο του και το παίρνει και πηγαίνει και επιλέγει κάποια σημεία, κάποιους δρόμους δωρεάν και απλά το αφήνει εκεί πέρα για να δημιουργήσει σκέψεις, να προκαλέσει ερεθίσματα, να δώσει ερεθίσματα. Τα έργα σου διατίθεται σε γκαλερί και εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δημιουργείς έργα και τα παίρνεις και τα πας και τα αφήνεις σε πάρκα, τα αφήνεις έξω από μουσεία, έτσι δωρεάν, for free, για να δεις τι ακριβώς. Αυτό είναι μέρος του street art, το οποίο ουσιαστικά παίρνεις κάποια έργα και τα χαρίζεις στον κόσμο. Τι εννοώ όμως τα χαρίζω? Δεν με ενδιαφέρει να καταλάβει ο άλλος ακριβώς τι θέλω να πω. Γιατί είναι αυτό το έργο έτσι, αν είναι πιασάρικο ή όχι, αν είναι μέρος μόδας ή διαδικασίας άλλης, είναι για να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δηλαδή, βλέποντας ένα έργο, είναι σαν να το αναδιοργανώνεις λίγο τον κόσμο των εικόνων που έχει για το περιβάλλον του. Του προτείνεις κάτι που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει. Είναι σαν να το ρωτάς, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχει κριτική σκέψη ο Έλληνας? Όχι όσοι θα ήθελα εγώ. Και τι λέω, γιατί το λέω εγωιστικά έτσι? Γιατί όταν βλέπω εγώ, κατά τη δική μου εκτίμηση, τους πολιτικούς οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν και δεν έχουν σηκωθεί αυτή τη στιγμή όλοι να τους πάρουν με τις πέτρες, αυτό σημαίνει, κατ' επέκταση, ότι δεν έχει κριτική σκέψη. Συμμετείχε στο κίνημα των αγανακτισμένων? Βεβαίως. Σαφώς δεν υπήρχε από την αρχή ένα μανιφέστο, μία θέση. Γιατί δεν ήταν μόνο αγανακτισμένοι, ήταν οι ξεβολεμένοι, ήταν οι μπερδεμένοι, ήταν οι τρελαμένοι, ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί. Το θέμα όμως ήταν ότι ο κόσμος ήταν στο δρόμο. Και δεν ζητούσε βία, δεν ζητούσε χαμό. Ζητούσε μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη, ας πούμε, πολιτική αντιμετώπιση. Ένας εικαστικός μπορεί να δημιουργήσει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα? Υπάρχουν τα ερεθίσματα? Αν είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, ενεργητικός, δυναμικός, άνθρωπος ο οποίος δεν επιτρέπει στους άλλους να κάνουν κουμάντο στη ζωή σου, θα δημιουργήσεις, θα εκφραστείς, θα ανατρέψεις, θα διοχετεύσεις, θα περάσεις αυτό που θέλεις και εν κατακλείδη θα πετύχεις. Γιατί αυτό που λείπει ουσιαστικά από τους αισιόδοξους είναι το όραμα και από τους απεσιόδοξους η ενεργητικότητα και η διάθεση για ένα όραμα. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι τώρα η περίοδος για να λειτουργήσεις. Θα μου πεις, δεν θα σώσουν οι καλλιτέχνες στον κόσμο, αλλά κάνουμε την προσπάθειά μας. Εσύ σαν εικαστικός, τι έχεις να προτείνεις σαν διέξοδο από όλο αυτό που ζούμε? Σαν εικαστικός θα έλεγα, αφήστε τα παιδιά να ζωγραφίζουν στους στίχους σας, έχουν κάτι να πούνε. Αλλά σαν άνθρωπος,
θα έλεγα καθίστε και σκεφτείτε πώς φαντάζεστε το αύριο σε αυτή την Ελλάδα, αλλά διαχειριστείτε το οι ίδιοι. Μην αφήσετε αυτούς τους πολιτικούς να διαχειριστούν τις ζωές σας.